Γεμάτο χαμόγελα, παιδικές φωνές και αγκαλιές είναι το σπίτι του πλωτάρχη του πολεμικού ναυτικού Ιωάννη Γεωργόπουλου στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 10 ζευγάρια μάτια τον κοιτάζουν με αγάπη κάθε πρωί. Είναι μια υπερπολίτεκνη στρατιωτική οικογένεια. Κατεβαίνουμε από τα μάξι και βλέπεις, ας πούμε, ένα μικρό κοπάδι με παιδιά να ακολουθούν τη μάνα τους από κοντά, άλλα να τα έχει στα χέρια, άλλα να την κρατάνε από το φουστάνι για να πάνε στην εκκλησία. Να γεμίζω τόπος παιδιά, δηλαδή να ανεβαίνουν τη σκάλα της εκκλησίας και να γεμίζω τόπος παιδιά. Αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα. Επειδή εγώ λείπω, έλειπα στη σταδιοδρομία μου, σε ταξίδια, σε μεταθέσεις στο εξωτερικό, εδώ η βασίλισσα του σπιτιού είναι η γυναίκα μου και περνούσαν όλα από αυτήν. Εγώ προσπαθώ να τους πω ότι να έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό. Ξύπνησες παιδί μου, κάνε το σταυρό σου, ευχαρίστησε το Θεό. Ο πρωινός καφές συνοδεύεται από μια παιδική ζωγραφιά που αποτυπώνει την τρυφερότητα αλλά και το θαυμασμό προς τον πατέρα που υπηρετεί την πατρίδα. Εδώ είσαι εσύ που υποχαιρετάς την σημαία και εδώ είναι η εκκλησίτσα Άγιος Νικόλαος. Η Σοφία κοιμάται νωρίς το βράδυ. Βάζουμε τα ξυπνητήρια μας. Έτσι είναι ο οργανισμός. Έτσι είναι ο οργανισμός. Κοιμάται νωρίς το βράδυ και το πρωί ξυπνήστε να πάμε στο σχολείο. Τα προβλήματα της καθημερινότητας πολλά. Όμως με αγάπη, πίστη στο Θεό και θέληση, όλες οι δυσκολίες ξεπερνιούνται. Έχουμε δυσκολίες με τα παιδιά, γιατί εμείς συνήθως όταν περνάει μια ίωση ένα παιδί, κολλάνε όλα. Δεν είναι εύκολο να διαβάζουν όλα τα παιδιά μαζί, προσπαθούμε όμως να τα χωρίζουμε ανάλογα με τις ηλικίες. Αν τα βάλουμε όλα με τη λογική, θα είχαμε σταματήσει στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί. Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας βοηθάει και θα μας βοηθάει. Το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Έτσι και οι δύο μεγαλύτερες κόρες της οικογένειας Γεωργόπουλου ακολουθούν τα χνάρια του πατέρα τους. Η Χριστίνα σπουδάζει στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, ενώ η Ειρήνη στη σχολή μονίμων υπαξιωματικών ναυτικού. Νιώθω ικανοποιημένη γιατί και οι δύο πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Ήταν όνειρό μου να μπω στη στρατιωτική σχολή. Έβλεπα φυσικά τον πατέρα μου μέσα στο σπίτι με τη στολή. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα κορίτσια μου έχουν μπει στις στρατιωτικές σχολές, στις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Είναι χαρά μου. Ιδίως όταν μπουν και οι στρατιωτικές σχολές. Σε μια εποχή υπογεννητικότητας και οικονομικής κρίσης, η οικογένεια Γεωργόπουλου στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Είναι θέμα υπερηφάνειας. Τα παιδιά και εγώ και η γυναίκα μου το έχουμε αποφασίσει και τα κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού για την πίστη και για την πατρίδα. Έτσι να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας, αγαπητοί μου φίλοι. Καλό σας μεσημέρι. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας όπου κι αν είστε, μακριά στην Αυστραλία που είναι ήδη απόγευμα, εδώ στο 12ανησιακό και πανελλαδικό χώρο, αλλά και καλό ξημέρωμα στους φίλους μας στην Αμερική. Θα ήταν και δικά μας λόγια όλα αυτά που είδαμε ήδη στο βιντεάκι, έτσι για να προλογίσουμε και να προετοιμάσουμε τη συνέντευξη που αμέσως θα ξεκινήσει τώρα. Δηλαδή, ένας πλωτάρχης του πολεμικού ναυτικού που έχει καταφέρει να κάνει μια μεγάλη οικογένεια 10 παιδιών, αγαπητοί μου φίλοι, και τα δύο ήδη να σπουδάζουν να είναι στρατιωτικοί. Μεγάλη χαρά, μεγάλη ελπίδα, μεγάλη ευλογία στα χρόνια που το δημογραφικό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, πολύ σοβαρό πρόβλημα που πάντα συζητάμε, κυρίως με την πρόεδρο κυρία Σεμίρ Μεσψαρομπά των Πολυτέκνων, και που δεν βλέπουμε το κράτος στη χώρα μας, την κυβέρνηση, να κάνει κάτι γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, χωρίς να πούμε κάτι άλλο, αλλά να ξεκινήσουμε μια, πιστεύω, ενδιαφέρουσα συζήτηση, καλωσορίζω την πρόεδρο των Πολυτέκνων, κυρία Σεμίρ Μεσψαρομπά. Γεια σας. Καλώς ήρθατε, κυρία Ψαρομπά. Και βέβαια τους πατέρες μας, Ισίδωρο Γκλινάτσι, Χριστόφορο Μελά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλώς ήρθατε. Χαρά μας. Γιατί σίγουρα θα μιλήσουμε για τη Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουνίου και για τις εκλογές που θα σας καλέσουμε, αλλά έχουμε και πάρα πολλά άλλα ζητήματα να αγγίξουμε. Όπως παρακολουθούμε, τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια ραγδαία συρρήκνωση
και στα οικονομικά και στα προϊόντα και σε κάθε τι που αφορά την πολύτεκνη οικογένεια. Που αν εμείς με ένα-δύο παιδιά λέμε ότι τα φέρνουμε πολύ δύσκολα, τι πρέπει να πούνε εκείνοι. Λοιπόν, η κυρία Ψαρομπά, γλυκύτατη πάντα, έχει πει να ξεκινήσουμε από τον πατέρα Ισίδωρο Γκλινάτσι και τον πατέρα Χριστόφορο Μελά. Οπότε δεν θα τις χαλάσουμε το χατήρι. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στο φιλόξενο σταθμό του Αιγαίου TV και στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε και εμείς. Κάνουμε υπακοή στην αγαπητή μας πρόεδρο, την κυρία Σεμίραμης, και δεν έχουμε παρά να πάνω σε όσα σχολιάσατε, αλλά και όπως είδαμε και εμείς στο βιντεάκι που μόλις παρακολουθήσαμε, εάν δεν έχει κανείς πίστη και αγάπη στα παιδιά, στην οικογένεια, δεν πρόκειται ούτε ένα αλλά και δυο να κάνει. Πάντα θα θεωρεί ότι υπάρχουν δυσκολίες. Και δυστυχώς βλέπουμε και στις μέρες μας, όχι οι πολυτεκνικές οικογένειες, αλλά μόνο μάνες. Και όμως αυτό ακόμα και το ένα παιδί το θεωρούν περιττό, κοιτάζουν τον εαυτό τους, εγκαταλείπουν αυτή την προσπάθεια, διότι φαίνεται ότι δεν ήταν όριμες για κάτι τέτοιο. Πόσο μάλλον να αντέξουν αυτό τον αγώνα που δίνει καθημερινά ο πολύτεκνος. Όμως, παρόλο στις σύγχρονες καταστάσεις της αντιξότητας, δεν πάβουν οι πολύτεκνοι, μικροί ή μεγάλοι, παλαιοί είτε νέοι, να συνεχίζουν αυτή την όμορφη, όχι παράδοση, αλλά η αγάπη. Θέλουν να συνεχίσουν, επειδή αγαπάνε τα παιδιά, θέλουν να συνεχίσουν να δημιουργούν ανθρώπους, να φέρουν ανθρώπους στον κόσμο. Και έτσι, ας φωνάζουν και ας νομοθετούν ό,τι θέλουν οι άλλοι. Αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά, το να συμβαίνει, το να καταφέρουν να ξεπερνιούνται εμπόδια και να δημιουργούνται έτσι όμορφες οικογένειες, που εδώ στην Ελλάδα είναι τιμή μας και καμάρι μας και θέλουμε να ξεχωρίζουμε σε αυτό το κομμάτι και σε πολλά άλλα. Πατέρα Χριστόφορε Μελά, ένα σχόλιο πρώτο δικό σας, γιατί και εσείς βέβαια και μέσα από το χώρο το δικό σας, που είναι μια μεγάλη ενορία του Αγίου Μάμαντος και το κοινωνικό παντοπολείο και την Ταβιθά εκεί, έτσι, έχετε δει όλα αυτά τα χρόνια πώς είναι η κατάσταση. Η κατάσταση με το νέο τρόπο ζωής που έχουμε περιέλθει τα τελευταία χρόνια είναι ότι δεν αφήνει την μητέρα να σκεφτεί πολύ το ρόλο της, της μητέρας στο κεφάλαιο της μητρότητος. Δεν, δηλαδή, όπως είπε και ο πατήρ Ισίδρος, ένα παιδί, δύο είναι το πολύ. Και αυτό και το ένα πολλές φορές είναι δύσκολο. Πολλές δυσκολίες μπροστά μας, η πολιτεία δεν βοηθά σε αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς τώρα πρέπει να ανασκοπωθούμε, να δώσουμε μία μάχη, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, όχι μόνο στην πολυτεκνή, στο πολυτεκνό κεφάλαιο της οικογένειας, όχι στην πολυτεκνή οικογένεια μόνο, γενικά στην οικογένεια, γιατί στην κατοίκον εκκλησία, γιατί οι άπειρες οικογένειες βάλλονται πλέον από πολλούς παράγοντες. Έτσι είναι. Καθημερινά, και το βλέπουμε αυτό, το εμπεδώνουμε καθημερινά όλο ένα και πιο δυνατά και πιο έτσι. Οπότε πρέπει να όλοι μας να ανασκουμπωθούμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Ο ρόλος που ήρθαμε εδώ πέρα, θα τα πει και η κυρία Σεμίραμης, η πρόεδρός μας, είναι ότι καλούμε, προσκαλούμε όλους τους πολυτέκνους για τις αρχαιρεσίες αυτές που έπονται στις 6 του Ιουνίου, να δούμε τι θα κάνουμε. Θα τα πει εκτενέστερα, επαναλαμβάνω, η κυρία. Θα γίνει πρόεδρο, ενημέρωση των μελών. Ναι, ενημέρωση των μελών, αλλά αυτό που θα τονίσουμε είναι ότι χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση να έρθουν όλες οι μητέρες, οι πολύτεκνες, να δώσουν την παρουσία τους, έτσι ώστε να είμαστε δυνατοί σαν πολύτεκνοι στους αγώνες τους καθημερινούς. Πού τους εκπροσωπείτε βεβαίως, κυρία Σεμίραμης. Είναι κρίμα βέβαια, είχαμε φτάσει κάποτε σε ένα τόσο καλό σημείο για την πολύτεκνη οικογένεια. Υπήρχε τέτοια ικανοποίηση. Είναι κάθε φορά μιλούσατε στα κεντρικά, στην ανωτάτη συνομοσπονδία, όλο και κάτι καινούργιο είχατε να μας πείτε. Και είναι κρίμα να βλέπει κανείς χρόνο με το χρόνο αυτό, ας πούμε, την κατιούσα που έχουμε πάρει. Δυστυχώς η επίσημη πολιτεία σιγά σιγά τη μεγάλη πολυτεκνή οικογένεια θα τη βλέπει σαν κάτι περίεργο. Ναι, ναι, ναι. Εμείς όμως, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, πάμε κόντρα σε όλη αυτή την προσπάθεια
και ανεξάρτητα αν το επίσημο κράτος βοηθά τη μεγάλη πολυτεχνική οικογένεια ή όχι, έχουμε νέες κοπέλες που ακόμα και με κάτω από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της περίοδου αυτής εξακολουθούν να κάνουν και το τέταρτο παιδί. Μάλιστα. Γνωρίζετε ότι στην Κάλυμνο ήταν παράδοση ανέκαθεν η πολύ μεγάλη οικογένεια. Δυστυχώς τα ποσοστά που είχαμε ως προς τις γεννήσεις ετησίως δεν τα έχουμε πια τώρα. Έπεσαν. Έχουν πέσει. Σε αυτό συμβάλλει βέβαια και η οικονομική κρίση, αλλά και το μοντέρνο σύστημα, ότι τέλος πάντων μέχρι ένα-δύο παιδάκια το πολυτρία καλό είναι. Ότι η γυναίκα πρέπει να δουλέψει οπωσδήποτε, αλλάζουν τα δεδομένα, απαιτήσεις πολλές. Μα αυτό, τα χρόνια τώρα που περνάμε είναι η ανάγκη του περιτού. Διότι τουλάχιστον οι γενιές οι δικές μας και οι μανάδες μας με πολύ λιγότερα πράγματα μας είχαν σαν παιδιά χαρούμενα και έτσι, ικανοποιημένα. Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, δηλαδή υπάρχει ένας κακός εννοούμενος ανταγωνισμός, το τι μάρκα θα φορέσει το ένα παιδί, το τι μάρκα θα βάλει το άλλο. Και βέβαια όταν τα έσοδα της οικογένειας είναι μετρημένα, ο προϋπολογισμός βγαίνει έξω. Έτσι. Ενώ οι γενιές των δικών μας μανάδων και τα αναγκαία μας είχαν, αλλά και έκαναν και λίγη οικονομία βέβαια για μια ώρα ανάγκη. Ενώ τώρα θα έπρεπε να ήταν ευτυχισμένα τα παιδιά που έχουν τόση πληθώρα πραγμάτων έτσι, για να καταναλώσουν, για να μάθουν, για να γευθούν, τα πάντα. Και τι, όταν οι μανάδες μας δεν είχαν τα μηχανικά μέσα που έχουμε εμείς σήμερα. Σήμερα, ένα πλυντήριο ας πούμε. Έτσι. Ηλικιωμένος, ο Ρουσέτος ο Γιώργης, αυτός έμενε στον Άγιο Βασίλειο πάνω και μια πολύ υπερπολίτεκνη οικογένεια. Εκουβαλούσε το νερό της γυναίκας του για να κάνει τη χρήση της οικογένειας από κάτω από την Παναγιά του Γλυκιού πάνω στο σπίτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα για ανθρώπους που περπατούσαν πάρα δεν πολύ. Δεν λέμε τώρα να επανέλθουμε σε αυτή την προτέρα κατάσταση. Αλλά ούτε και πρέπει τα νέα κορίτσια να παραπονούνται με τόσες ευκολίες που έχει η κάθε μια νοικοκυρά μέσα στο σπίτι. Αυτό να αναλογιστούμε, ότι εκείνοι τα κατάφεραν. Βέβαια. Έτσι, περπατώντας χιλιόμετρα, έτσι, κάνοντας τόσα πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν, αλλά τώρα εμείς πολύ εύκολα πατάμε ένα κουμπί. Έπειτα αυτό που μας ξενίζει και αντιδρούμε τώρα κι εμείς, είναι ότι και ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που προβάλλουν είναι το αντίθετο από την ίδρυση από το να γίνει μια μεγάλη οικογένεια. Ναι, καταλαβαίνω. Τα μηνύματα δεν είναι σωστά. Και όχι απλά μεγάλη, μια υγιής οικογένεια. Μια υγιής οικογένεια. Μια φυσιολογική οικογένεια. Και φτάσαμε, ας πούμε, στο άλλο άκρο, να ξεσηκωθούν 7 χώρες Ευρώπης, προκειμένου να γίνει θεσμοθετική ρύθμιση στο Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που να καθορίζει επακριβώς τι είναι η οικογένεια. Δηλαδή η οικογένεια αποτελείται από τη μάνα, τον πατέρα και τα παιδιά. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκτός της οικογένειας. Εξού και υπογραφές που μαζέψαμε. Είναι πολλά τα μηνύματα που θέλει ιδιαίτερη έτσι, προσοχή σε αυτούς τους ανθρώπους που χειρίζονται το λόγο δημοσίως και κυρίως σε μια τηλεόραση, έτσι δεν είναι? Και από την άλλη βέβαια και οι πολιτικοί αλλά και όσοι είναι καλεσμένοι θα πρέπει να προσέξουν. Να, ένα μικρό παράδειγμα είναι κάποια πράγματα τα οποία το τελευταίο διάστημα ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης είχε εκφράσει και είδατε τι έγινε τις προάλλες με την επίθεση που δέχθηκε. Θα ήθελα να πω για αυτό το θέμα, επειδή είμαι τόσα χρόνια κλειμένη στον πρώτο βαθμό, 30 ναι, χρόνια. Ναι, βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, ότι όταν είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο, μπορείς να έχεις δια την προσωπική σου άποψη για τον εαυτό σου. Κράτα την, κράτα την. Παράδοξα θέλεις να πιστεύεις, αλλά δια τον εαυτό σου. Όταν όμως εκλέγει ένας λαός που είναι το σύνολο των Θεσσαλονικαίων, οι οποίοι εγώ τους έζησα και είναι ένας λαός πιστός και πατροπαράδοτος και με ελληνικές αρχές, τον εκπροσωπείς,
Δεν μπορείς να έχεις τέτοιες ακραίες αντιλήψεις για βασικά θέματα που αφορούν είτε την πατρίδα, είτε την οικογένεια, την ιστορία. Είτε την ιστορία μας, είτε την θρησκεία. Ήτανε λάθος. Ήτανε λάθος που αυτό το, η ακραία του τοποθέτηση ανάγκασε κάποια νέα παιδιά, δεν ξέρω πώς βρέθηκαν εκεί και τι έκαναν, να κάνουν αυτή τη χειρονομία σε έναν ηλικιωμένο που δεν θα έπρεπε. Έτσι, σε άλλες περιπτώσεις. Ας μείνουμε όμως εμείς, και εμείς στα δικά μας όμως, που πρέπει έτσι η πολιτεία να σκύψει με μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην πολύτεκνη οικογένεια, γιατί όντως μας τρομάζουν τα στοιχεία που δίνουν, δηλαδή με το ζήτημα το δημογραφικό. Και κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, ωραία. Βγαίνουμε τον Αύγουστο από το μνημόνιο, μια που όλοι χαίρονται και το λένε με τέτοιο τρόπο. Ας δούμε λοιπόν από το Σεπτέμβρη κάτι να γίνεται για την πολύτεκνη οικογένεια, λέω τώρα εγώ. Έτσι δεν είναι? Να ξέρετε ότι το δημογραφικό δεν λύνεται ούτε κι αν κάνουν οι μανάδες τρία παιδιά. Είναι λάθος να περνάει αυτό το μήνυμα. Μάλιστα. Πάνω από τρία πρέπει να γεννάνε γυναίκες για να μπορούν να. Πολύτεκνη λοιπόν η οικογένεια πρέπει να είναι, για να πούμε ότι κάπως ισορροπούν και πιάνουμε παλιά στοιχεία και αριθμούς. Μάλιστα. Με το κοινωνικό παντοπολείο πώς είμαστε? Με το κοινωνικό παντοπολείο αυτή τη στιγμή είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Ισορροπούν κάπως οι καταστάσεις? Με το κοινωνικό παντοπολείο της εσωτερικής αγάπης. Θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να ελέγχουμε τώρα λίγο την κατάσταση, γιατί τώρα πλέον διανέμονται κατοίκων και δεν υπάρχει αυτή η συσσόρευση των ανθρώπων εκεί επάνω και δεν ξέραμε και τελικά καλά-καλά τι γίνεται. Ναι. Τώρα όμως με τη βοήθεια και με το γραφείο της πρόνοιας και τα λοιπά έχουμε στοιχεία να ξέρουμε και ό,τι μπορούμε να ξέρουμε εμείς. Ρόντα λέω εμείς, δηλαδή η ομάδα, και να συλλέγουμε στοιχεία. Σε μια κοινωνία ζούμε, ένας ξέρει τον άλλο, εν πάση περιπτώσει να μην τα λέμε. Προσεγγίζουμε εχέμηθα και με διάκριση τις οικογένειες αυτές και τις συνδράμουμε σε ταχτά διαστήματα. Mm-hmm. Οπότε μπορούν, γιατί και τα άτομα που είναι κοντά μας είναι όλα εθελοντικά, είναι όλες οι κυρίες. Κάθε μια έχει την οικογένειά της, έχει τις δουλειές της, mm-hmm. οπότε μπορούν και εκείνες βοηθούν και υλοποιούμε. Ωραία. Ένα ερώτημα από μια κυρία, να ρωτήσω το ταμεία του συλλόγου. Μια κυρία μας λέει, με τα ρεσίδωρα, έχασε το βιβλιάριο, λέει, και αναρωτιέται, θα μπορέσει, πώς θα ψηφίσει? Νομίζω ότι τακτοποιείται το θέμα, ναι. Και θα τις εκδώσουμε. Ναι. Ωραία. Μπορεί να έχασε το βιβλιαρίο της η κυρία αυτή, αλλά δεν έχασε την πολυτεχνία της. Είναι πολυτεχνία. Ακριβώς. Ξέρουμε σίγουρα. Τα στοιχεία είναι πετρεπερασμένα. Ξέρουμε, εμείς δεν έχουμε μόνο στοιχεία με τους αριθμούς και τα ονόματα. Ωραία. Αλλά βλέπουμε τον καθένα στην τέταρτη, να το πούμε έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, οπότε να έλθετε τη 6 Ιουνίου. Είναι σαν έψυχη εικόνα του Χριστού. Και τον βλέπουμε μπροστά μας. Ξέρουμε κάθε μια τι είναι. 6 Ιουνίου λοιπόν, η μέρα Τετάρτη, να κατεβείτε, να βρεθείτε στην Γενική Συνέλευση 6:30, όπου θα γίνουν και οι εκλογές. Θα ήθελα να σας πω. Παρακαλώ, βεβαίως. Ως προς αυτό, ότι ας έρθει τώρα, εμείς τα μητρώα μας είναι ενημερωμένα. Ωραία. Λοιπόν, άσχετα αν έχει χάσει το βιβλιάριο ή όχι. Ας έρθει να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις της προς το Σύλλογο, δηλαδή να ψηφίσει. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να καταλάβει κάθε μάνα πολυτεκνή είναι ότι ψηφίζοντας να βγει ένα νέο διοικητικό συμβούλιο, να μπορεί να μας λύνει τα χέρια. Βέβαια. Γιατί βέβαια. Χωρίς να είμαστε νόμιμοι, όταν λήξει η θητεία του εκάστοτε συμβουλίου, ναι, δεν μπορείτε να κάνετε. Δεν μπορούμε να κάνουμε έστω και ένα έγγραφο προς την πολιτεία. Λοιπόν, και επειδή επίκειται ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την περιφέρεια και στο οποίο και εμείς λίγο πολύ έχουμε μαζέψει τα δικαιολογητικά κάποιων οικογενειών που ήρθανε. Ωραία. Και αυτό το πρόγραμμα είναι κυλιόμενο, γνωρίζει ο πατέρας Μελάς, δηλαδή κάθε μήνα θα συμβαίνει. Μάλιστα. Ας έρθουν να ψηφίσουν. Η περιφέρεια δηλαδή έχει συνεργαστεί με το κοινωνικό πρωτοπολείο της Ιεράς Μητροπόλεως. Μπράβο. Και πολύ ωραία. Θα έρχονται τρόφιμα κάθε μήνα εδώ. Είναι αυτό με τον κύριο Νικόλα Καραμαρίτη? Ναι, με τον Καραμαρίτη. Ωραία. Και βέβαια. Συνδράμε όχι μόνο την Κάλη Μνώμας, αλλά και το βόρειο συγκρότημα της Δωδεκανής. Από εδώ θα είναι το ερμητήριο σε σχέση με πολύ την πρόνοια, το γραφείο κάτω της πρόνοιας εδώ, αλλά και τους άλλους φορείς όπως είναι η πολυτεκνή, η τρίτεκνη, τα ΜΕΑ και δεν ξέρω ποια άλλη εμπλέκονται μέσα. Δηλαδή αυτό και που... εκτός αυτού που διακόπτει η πρόεδρό μας, είναι και το άλλο, ότι τα τρόφιμα που παίρναμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τώρα θα έρχονται δια της περιφέρειας πάλι. Και εξού και ένα φυλάδιο που υπογράψαμε πριν 20 μέρες, ένα μήνα περίπου, όλοι οι φορείς, ότι όπως δηλαδή είχαμε υπογράψει τα συμβόλαια το 2015-16, πότε ήταν τα τελευταία συμβόλαια που υπογράψαμε και ήρθαν τότε τρόφιμα, πριν έρθουν οι λαθρομετανάστες, οι μετανάστες, οι άνθρωποι αυτοί δυστυχείς. Οι πρόσφυγες, ναι. Οι πρόσφυγες, ναι, εν πάση περιπτώσει, πριν έρχονται και μας τα διακόψανε, τα είχαμε υπογράψει. Και έτσι τώρα αυτό θα πάρει σάρκα και ωστά πάλι, σε λίγο διάστημα, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Ωραία. Και υπογράψαμε κι εμείς όλοι, αν θέλουμε να συνεργαστούμε με την περιφέρειά μας, και βέβαια κανείς δεν είχε την αντίθετη πρόθεση. Ωραία. Έτσι είμαστε σε αναμονή. Όλα είναι όπως λέει εδώ τώρα η πρόεδρός μας. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούν οι ίδιες οι πολυτεκνές και τα μέλη του συλλόγου είναι ότι με αυτό που θα κάνουν βοηθάνε τους ίδιους τους εαυτούς τους. Ακριβώς. Είναι, ενισχύεται η φωνή τους. Ενισχύεται η δύναμη τους. Η φωνή τους. Δηλαδή όλοι έχουν μία φωνή για να ακούγεται προς τα πάνω. Η πολύτεκνη μάνα που είναι το κύτταρο αυτής της, του έθνους, δεν θα πρέπει να είναι ενωμένο και να μπορεί η φωνή του να ακούγεται σε ό,τι ταμείο ακούγεται. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα πρέπει. Έτσι είναι, δηλαδή, έχετε απόλυτο δίκιο. Τους ίδιους τους αυτούς τους βοηθάνε πάλι και να μην αδιαφορήσουν. Ένας περίπετος είναι και η όλη διαδικασία θα έρθουν, γίνει, είμαι σίγουρη ότι θα έρθουν. Θα γίνει στην αίθουσα του Αγίου Μάματος. Του Αγίου Μάματος, βέβαια. Εκεί ο πατέρας εφαρμόζοντας την άποψη του πατρός Ισιδώρου και όχι μόνο, γιατί είμαστε μια ομάδα συλλογικά που προσπαθούμε γι' αυτό, λέμε να τιμήσουμε τα νέα κορίτσια που έγιναν πολύτεκνοι σε μια περίοδο κρίσης για να αποδείξουμε και στις υπόλοιπες μητέρες ότι είναι κάποιες οικογένειες που η κρίση δεν τους επηρέασε όσο θα τώρα, κάνουν ένα παιδάκι παιδιά. Ακόμη. Κάμανε και το τέταρτο παιδί και ίσως μερικές και το πέμπτο. Μπράβο. Γιατί αγαπούν τα παιδιά, αγαπούν την οικογένεια, αγαπούν τον θεσμό. Ιδιαίτερα ρε παιδιά, οι Καλύμνοι που είχαμε τέτοια παράδοση στις πολυμελείς οικογένειες. Είχαμε παλαιότερα πανευρωπαϊκό ρεκόρ γεννήσεων. Αλήθεια είναι αυτό. Και πολύτεκνων οικογενειών. 20 χρόνια πριν. Τα τέσσερα είχαμε. Παιδιά ήταν ρουτίνα για μας. Μιλάμε τώρα από παιδιά, από οικογένειες, από 5 παιδιά μέχρι 18, μέχρι 23 παιδιά. Έτσι. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον και για αυτό το όνομα που έχουμε πρέπει να διατηρηθούμε. Αλλά όχι μόνο να κάνουμε τα παιδιά μας. Πρέπει να τα κάνουμε, αλλά να τα αγαπάμε, να τα προσέχουμε. Έτσι είναι. Διότι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν αυτή την περίοδο, μιλάμε με ειλικρίνεια, η δική μας γενιά και ακόμα και των νεαραίων, δεν είχαμε τους κινδύνους όταν μεγαλώναμε έχουν, τα παιδιά ναι. μας, που έχουν τώρα οι νέοι γονείς και τις προκλήσεις όλες αυτές. Είναι που... η παγκοσμιοποίηση που δυστυχώς... Ναι. Έτσι, έφερε πολλά καινούργια. Δηλαδή, εμείς είχαμε περισσότερη ευκολία και εμπιστοσύνη, ας πούμε, στα παιδιά μας. Εγώ βλέπω τα παιδιά μου, δηλαδή, από τον υπηαγωγείο πηγαίνουν μόνο τους στο σχολείο. Τώρα βλέπω τις νύφες μου, πρέπει τα συνοδεύσουν, έτσι, βεβαίως, τα πάνε στο σχολείο, τα φέρουν από το σχολείο, πάνε στα φροντιστήριά τους με συνοδεία. Δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία που είχαμε πριν και η ξενιασιά. Όχι, δεν υπάρχει ότι πλέον. Ότι πηγαίνοντα στο παιδί κάπου δεν θα κινδυνεύσει. Κι ας είμαστε επαρχία, έτσι, ναι. Ακριτική Ελλάδα. Βέβαια, δεν θα κινδυνεύσει, δεν θα βρεθεί κάποιος που να θελήσει ίσως να του κάνει ναι. κακό. Πατέρα Ισίδωρε, να ρωτήσω στο θέμα των υποψηφιωτήτων. Είχαμε κανένα νέο μέλος που ενδιαφέρθηκε να πάρει μέρος, να εμπλακεί. Να γίνονται οι εγγραφές. Ακόμη γίνονται. Μπορούν ωραία. Μπορούν να πάνε να δώσουν τις ιστούς ενδιαφερόντες. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εγώ να προτείνω κάτι. Επειδή έχουμε. Εντάξει, δεν σας έχουμε και πολύ συχνά και είναι πολύ ωραία η κουβέντα η οποία ξεκίνησε. Αν δεν υπάρχει κάποιο θέμα, μεσολαβούν 10 μέρες, 11. Να σας έχουμε την ημέρα εκείνη, την Τετάρτη, ναι. την ημέρα εκείνη, ναι. το πρωί, τέτοια ώρα, 12.30. Βάλτε το στο πρόγραμμα γιατί ναι. μεσολαβούν 11 μέρες. Ναι. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, να πούμε κι άλλα που μπορούμε να πούμε, να κάνα ναι. τους ξανά καλέσουμε. Παρακαλούμε και είναι, κάποια νέα άτομα, να πέσει, να ενισχυθεί το συμβούλιο. Και να πούμε και το άλλο ότι... Ναι. Έτσι, χαριτολογώντας, επειδή είμαστε οι δύο ιερείς μέσα στο ναι, Δήμα Σίγμα, ναι, ναι. μην θεωρηθεί ότι είναι παπαδοκρατία τέλος πάντων το σήμα του Πολυτέχνου.
Εμείς είμαστε ανοιχτοί προς όλους και σε όλα. Συμμετέχουμε ως πολίτεκνοι, βέβαια. Πατέρες είμαστε, απλά είμαστε και ιερείς. Μπράβο. Και βέβαια όλους τους αγαπάμε και θέλουμε τη βοήθεια όλων. Η Εκκλησία είναι πάντα ανοιχτή. Η προσφορά όλων και η προσφορά, μας συμπεριλάμε στον Πατέρα Χριστόφορο είναι εντελώς εθελοντική. Ακριβώς. Δηλαδή εμείς και το πνεύμα της Εκκλησίας αυτό είναι, ότι θέλουμε τη βοήθεια όλων, ας πούμε. Και δεν θέλουμε, ούτε βλέπουμε ταυτότητες, ούτε και πάνω που αναφέραμε για τους μετανάστες πριν, να το σημειώσουμε και αυτό, γιατί ωραίο είναι να ακούγεται και αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία μας, τα τελευταία χρόνια που ήταν οι μετανάστες και ερχόταν οι καραβιές στα γκρουπ, να το πούμε έτσι, 100 και 120 άτομα και 60 άτομα. Βέβαια, συμμετείχε ενεργά. Που τάισε και 300 άτομα η Μητρόπολη μας. Γι' αυτό και μας επιβράβευσε και μας δημοσίευσε ένα πρωτοσέλιδο, θα θυμάστε καλά. Ναι, βέβαια. Της Γαλλίας. Μια γαλλική εφημερίδα. Βέβαια, για όλη αυτή. Χωρίς να βλέπει εθνικό. Λοιπόν, ξέφυγα από το χρόνο. Θα ήθελα να πω το εξής. Ότι παρόλο που είναι ιερωμένοι και είναι άτομα που πρέπει να τα σεβόμεθα, στην καθημερινότητά τους και όταν χρειαστεί ο Σύλλογος βοήθεια, είναι απλοί πολίτες, απλοί Λεβίτες. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όλα τα χρόνια που είχαμε τη δυνατότητα να βοηθάμε τα μέλη μας και τα μάξα οδηγούσαν και τα φορτία όλα στους ώμους και πηγαίναμε στα πιο απόμερα σημεία της Καλύμνου πάνω στα Μαράσια κτλ. Απλά όμως πρέπει να περάσει στην κοινωνία ότι είναι τιμή στον κάθε φορέα να έχει και ιερωμένους μέσα. Φυσικά. Διότι εκκλησία και οικογένεια τι είναι, ένα είμαστε. Έτσι είναι. Από εκεί είναι η βάση, βάσεις, οι ρίζες. Για να πάει μπροστά αυτό το έθνος που το έχουν καταρακώσει τώρα με όλα τα μοντέρνα συστήματα και με όλες τις ακούμε πράγματα που ούτε στη σφαίρα της φαντασίας μας δεν θα το είχαμε σκεφτόμασταν ότι θα είχε υποθεί. Δεν θα τα είχαμε σκεφτεί. Σωστά το λέτε. Πάντα αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι σε όλους τους αγώνες, είτε αυτοί ήταν εθνικοί, είτε οι ιερείς ήταν... Η Εκκλησία βεβαίως ήταν εκεί παρούσα. Ξεχάσαμε το κρυφό σχολείο, παλαιό πατρόν Γερμανό, ξεχάσαμε τον... Συμφωνείτε, Τετάρτη 6 Ιουνίου, 12.30 και πάλι εδώ, να μιλήσουμε αναλυτικά, να πούμε κι άλλα, γιατί πάντα υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα που πρέπει να ακούν οι φίλοι μας τηλεθεατές και ειδικότερα και οι πολίτεκνοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, έτσι, να έχουμε όλη θεία φώτιση, ακριβώς. Αγαπητοί μου φίλοι, πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις μας και θα υποδεχθούμε σε λίγο τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, κύριο Γιάννη Μαστροκούκο. Απολιτική συζήτηση έχει τώρα. Ναι. Όλη η εβδομάδα ήταν πολιτική συζήτηση. Ένας κάθε μέρα. Ναι, περασμένη Παρασκευή ήταν ο Δημήτρης. Ναι. Μετά είχαμε από Δευτέρα και τον Γιώργο τον Μαύρο. Είχαμε τον Γιάννη τον Διαμαντή. Βέβαια, σήμερα τον Γιάννη.